πάμε σε αυτό που σας προαναγγείλαμε. Άρης Πορτοσάλτες αυτό το πρωινό μαζί μας εδώ στο στούντιο. Μάνος Βουλαρίνος επίσης. Καλημέρα. Κύριε Μάνο, Νικολέτα. Νίκο. Άρη, Νικολέτα, Νίκο. Σωστά. Ναι, όλοι μας. Να βάζουμε τη σειρά, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ναι. Μπορώ να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Ωραία. Επειδή χθες βγήκε μια πολύ ωραία ταινία στους αθηναϊκούς κινηματογράφους, φαντάζομαι και στην Ελλάδα, στο να συνιστώ να δείτε την ταινία Oppenheimer. Το είδες. Το είδα, ναι. Πρόλαβα χθες το βράδυ. Είναι τρίωρη ταινία, να έχετε να έχουν αίσθηση, επειδή κάνει, ας πούμε, θα δείτε δύο διαλύματα. Ναι. Οπότε, υπάρχουν και αίθουσες χωρίς διαλύματα, μπορεί να τη δεις σερί ξανά. Ναι, μπορεί να πας σερί, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί μετά από καιρό είδα η ταινία αναφέρεται σε αυτόν που λέμε στον πατέρα της ατομικής βόμβας. Ναι. Είναι ένας περίφημος φυσικός, αλλά ήταν μιας ηγήτη και μιας ομάδας που έφτιαξαν αυτή την ατομική βόμβα. Ναι. Είναι μια, μετά από πολύ καιρό είδα μια βαριά ψυχαγωγική ταινία, εννοείται, Hollywood είναι, αλλά μια του Νόλαν, του σκηνοθέτη Νόλαν, μια βαριά με ιστορικό υπόβαθρο και πολιτικό υπόβαθρο ταινία. Ναι. Εποχή, μάλιστα, εποχή Μακάρθουρ κτλ. Δηλαδή έχει μια πολύ ωραία πλοκή. Ναι. Και όταν θα επιλέξετε την αίθουσα, φροντίστε, γιατί ο Νόλαν δίνει έμφαση στον ήχο. Οπότε σας χρειάζεται. Πάλι. Τι να κάνουμε. Αυτό θα τα χαρίσει. Για την Μπάρμπι θα πούμε τίποτα. Για την Μπάρμπι, γιατί μπορεί να. Μου αρέσει πάντως, γιατί αν και δεν είχαμε προβλέψει ενότητα κινηματογράφου Άρη Πορτοσάλτε, μας ενημέρωσε πλήρως. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Δεν είναι αυτό. Όχι, ειδήστε, λέμε. Είναι είδηση και μία ταινία. Δεν καταλαβαίνω. Μην είναι και πιο σοβαρή από άλλε που λέμε. Προφανώ, κοίτα με όλα αυτά που γίνονται τελευταία. Αυτό που είναι πολύ σοβαρό είναι η απώλεια που έχουμε. Τεράστια απώλεια. Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ναι. Εδώ έχουμε έναν αθληταρά και μία προσωπικότητα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. 12 μετάλλια στα 25 του. Και πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, και νομίζω το πολιτικό σύστημα πρέπει να παραδειγματίζεται από τον Τεντόγλου, γιατί κάνει αυτοκριτική στην κάμερα. Κάνει αυτοκριτική στην κάμερα. Δεν ξέρω πολλούς συμπατριώτες και εμούς συμπεριλαμβανόμενα να κάνουμε με άνεση ότι κάναμε βλακεία, ας πούμε. Έχει ένα γοητευτικό αυθορμητισμό αυτό το παιδί. Για να δούμε λίγο και το χάρτη. Ο Μίλτος είναι χρυσός, αλλά έχουμε και ένα άλλο χρυσό, δυστυχώς, φέτος. Πάμε να δούμε τον χάρτη μετά. Είναι οι μέγα πυρκαγιές αποκαλούμενες των τελευταίων 20 ετών. Να δούμε λίγο την αποτύπωση. Είναι τα δεδομένα που συγκέντρωσε ο δορυφόρος, ο ευρωπαϊκός, του Κοπέρνικους, Άρη και Μάνο. Και βλέπουμε ότι φετινή χρονιά, με τον Εύρο ακόμα να καίγεται για έκτη μέρα, έχουμε 720.000 στρέμματα. Η αμέσως προηγούμενη καταστροφική πυρκαγιά ήταν στην Εύβοια το 21, 511.000 στρέμματα, και μετά πρέπει να γυρίσουμε στο 2007, όπου εκεί είχαμε και στην Αρκαδία 440.000 στρέμματα, στην Ηλία 430.000 στρέμματα. Συνολικά είχαμε τους τελευταίους μήνες 1.200.000 στρέμματα, τα οποία γιατί έχουν να μην στάχτη. Ναι. Γιατί να μην αυτό έχουμε. Είναι το ερώτημα. Και τι πρέπει να κάνουμε, Μάνο. Δεν πυρηνική φυσική. Ναι. Όταν εδώ προσπαθούμε να φτιάξουμε, κάνουμε το φοβερό πείραμα, και συνήθως τα πειράματα δεν ξέρεις ποια θα είναι η έκβαση, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η έκβαση. Προσπαθούμε να φτιάξουμε την κοινωνία χωρίς τιμωρία. Είναι η κοινωνία όπου ο καθένας θα μπορεί να κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και δεν θα τιμωρείται κανείς. Είναι η κοινωνία στην οποία λέμε, θέλεις στο γάμο σου να έχεις πυροτεχνήματα εν μέσω αντιπυρικής περίοδου με το συναγερμό στο 5. 3 εκατοστάρικα πρόστιμο θα σου ρίξουμε. Επειδή το λες, έκαιγε η Πάρνηθα. Και όλος παντρευόταν και ρίχνε γαλλικά. Γιατί να μην δίπλα το κάνει. Είναι 3 εκατοστάρικα το πρόστιμο. Έψαξα και το έβρισκα. 3 εκατοστάρικα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των εξόδων του γάμου του. Αλλά υπολογίζει μπουμπουνιέρες, το κτήμα, το τέτοιο, πρόστιμο για τα πυροτεχνήματα. Αλλά και η κανονική φωτιά δεν έχει πρόστιμο. Δηλαδή και στο δάσος έφυγες. Η κανονική φωτιά. Το κατάλαβα. Εσύ λες ως σκηνικό του γάμου, θα ρίξει κανένα βεγγαλικό. Αν πιάσει κανένα πουρνάρι, πώς το λένε, κανένα πουρνάρι, κανένα πεύκο, είναι τα 3 εκατοστάρικα. Λέω και η κανονική φωτιά. Η κανονική φωτιά, το πρόστιμό της, δεν είναι κανένα σημασία. Πάντως και ούτε η φωτιά με νεκρούς φαίνεται ότι υπάρχει λογοδοσία, γιατί 5 χρόνια μετά το μάτι η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη σε πρώτο βαθμό. Καμία ευθύνη δεν έχει αποδοθεί. Μπορεί να υπάρχει κοινωνία στην οποία οι πολίτες δεν φοβούνται να παραβούν τον νόμο. Φοβάται κανείς να παραβεί τον νόμο? Πρώτα απ' όλα αφήνεις βόλμη και το οικόπεδό σου. Ένα, το κρατούμενο. Ναι, δεν έχει λόγο να μην τα αφήσεις. Δεν πρόκειται να έρθει κανένα. Ο δήμαρχος δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει να σου καταλογίσει πρόστιμο, γιατί πρέπει να τον ψηφίσεις. Από την ώρα που αυτά.
εμείς, συγγνώμη μάλλον, αλλά έχουμε φτιάξει ένα πράγμα, το οποίο είναι το εξής. Η λειτουργία του κράτους είναι σύμφυτη με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Γεια σας. Τελειώσαμε. Το καθόμαστε και συζητούμε αδίκως. Και αδίκως γιατί θα γίνει συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Και το λέμε και στα σοβαρά εμείς. Συζήτηση προημερησίας διατάξεως. Τι λες, αυτό μπορεί να καταλήξει κάπου. Αυτό μπορεί να καταλήξει κάπου. Γιατί σε απόλυτη καταστροφή. Ο Άρης έθεσε αυτό το πελατειακό που υπάρχει. Συνεχίζει να υπάρχει. Δυστυχώς. Μπορούμε αυτό να το σπάσουμε με κάποιο τρόπο. Άμα θέλει ο κυβερνήτης, το σπάει. Το 1993, πολυήμερες πυρκαγιές, για όσους έχουμε κάνει στοιχειωδώς δημοσιογραφία, στοιχειώδη δημοσιογραφία, δεν λέω τίποτα σύνθετα πράγματα. Λοιπόν, όσους έχουμε κάνει στοιχειώδες ρεπορτάζ, δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε πολυήμερες πυρκαγιές. Να θυμηθώ το 1993 και εγώ ήταν το Καπανδρίτη επί 6 μέρες. Και τότε έγινε μία διακομματική. Και προημερησίας διατάξεως. Μετά κάηκε, χθες σας έλεγα ότι κάηκε η... Και εγώ ήταν, τι να σου πω, οι περιοχές ολόκληρες, η Κέρκυρα έχει καεί, η Ρόδος έχει καεί σε πολυήμερες πυρκαγιές. Και πάντα καταλήγαμε σε μία επιτροπή. Πού είναι όλα αυτά, τι εφαρμόστηκε από όλα αυτά. Ναι, από τη διαχείριση του κράτου, από τη διαχείριση του δάσους, από τη διαχείριση... Δεν υπάρχει επιθυμία να αλλάξουν όλα αυτά, αυτό φταίει. Δεν υπάρχει κάποιος που να πει, εγώ αυτό θέλω να το αλλάξω. Θα συζητήσουν πόσες φορές πρέπει, καθόνται και με ύφος, η πρόληψη. Υπάρχει καλύτερη πρόληψη από το να φοβάται αυτός που θέλει να κάνει, να παίξει με τη φωτιά. Αυτή είναι η πρόληψη. Δεν είναι αφηρημένη ενέργεια. Σε άκουγα, Μάνο, να λες στο ραδιόφωνο ότι χρειάζεται VAR παντού στη ζωή μας. Ναι, εννοείται. Η πρόληψη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Ναι, δεν είναι αφηρημένη, ακριβώς. Η πρόληψη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Η πρόληψη, ο βασικός κανόνας της πρόληψης, είναι μία λέξη που δεν μας αρέσει σε κανέναν. Και εμού συμπεριλαμβάνω. Λέγεται πειθαρχία. Και τιμωρία. Σύμφωνοι. Πειθαρχώ τον κανόνα, γιατί ο κανόνας έχει τιμωρία, γιατί ο κανόνας εφαρμόζεται. Δεν θέλει πολλά. Εμείς εδώ, άκουγα, δεν εργάστηκα εκείνη την περίοδο, αλλά έγινε αυτό το ατύχημα που ευτυχώς δεν έγινε δυστύχημα στο δρόμο. Και άκουσα συμπολίτες, συμπατριώτες να λένε πού είναι το νερό. Ας πούμε ότι βγήκαν, είδα φωτογραφίες που κάποια στιγμή βγήκαν τα συνεργεία της αρχίας και μοίρασαν το νερό. Βασικός κανόνας στη μετακίνηση την υπεραστική, βασικός κανόνας. Μετακινούμε από μία πόλη στην άλλη πόλη. Πρέπει να έχω μισή ντουζίνα νερά στο αυτοκίνητο. Βασικός κανόνας. Αυτό, δηλαδή, ναι. Ανεξαρτήτως αν η τροχία ήταν εκεί ή δεν ήταν, υπάρχουν επιμέρους ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πάω να τα σκεπάσω. Ναι. Αλλά λέω, η πρώτη μου ευθύνη την ώρα που μετακινούμε από την Αθήνα στην Κόρυθο, πρέπει να έχω τουλάχιστον μισή ντουζίνα νερό στο πόρ μπαγκάζ. Κάπου μέσα, σκορπισμένα μέσα στο αυτοκίνητο, να έχουν μπουκαλάκι νερό. Το βασικό, γιατί δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Να μιλήσουμε λίγο. Πάω από το ένα στο άλλο, αλλά προσπαθώ να πω ότι υπάρχουν βασικοί κανόνες, στους οποίους δεν θέλουμε να τηρήσουμε. Που πρέπει να επιβάλλονται. Εχθές δείξατε, την ώρα που ξεκινούσα την εκπομπή, 8 η ώρα, σας είχα επί 10 λεπτά εξηγούσα αυτή την εικόνα που δείξατε. Εκεί είναι όλο το θέμα των πυρκαγιών. 8 η ώρα ακριβώς. Τα μπάζα στην. 8 η ώρα ακριβώς. Έχει μπει, δείχνει τηλεόρασή μας ένα συνεργείο εθελοντών σε ένα ημιφορτηγό που το έχουν εγκαταστήσει κανόνι πάνω, κανονάκι, να ρίχνει νερό στα αποκαίδια για να σβήσει εντελώς. Που μπαίνει μέσα στο δάσος, μπράβο, ναι. Το φόντο ήταν, πέραν το ότι έριχνε πάνω νερό πάνω σε αυτό που λέμε βιομάζα, που είναι η έφλεκτη ύλη μέσα σε ένα παμβρόμικο περιαστικό δάσος, δεν ήταν τίποτα μέσα στα βουνά, ήταν περιαστικό δάσος. Ήταν, από ό,τι κατάλαβα, στην άκρη της Λεωφόρου Πάρνηθος. Ακριβώς εκεί που ήταν, πάμε για τα κοψίδια. Ακριβώς. Μπράβο, ωραία. Φόντο ήταν τα μπάζα. Ποια μπάζα, οι μπλε σακούλες. Τι είναι οι μπλε σακούλες, όταν φέρεις συνεργείο στο σπίτι σου, μπράβο, να σου κάνει ανακαίνιση. Έρχονται οι μαστορέοι και αρχίζουν και σπάνε. Πλακάκια, κουζίνες, τι θες να αντικαταστήσεις, θα σπάνε όλα. Μπράβο. Και ο συμπατριώτης μετά πάει και τα ρίχνει εκεί. Πού τα τοποθετούν αυτά, σε κάτι μπλε σακούλες. Πού πάνε αυτές οι μπλε σακούλες, τις αφήνεις, αν δεν σου φέρουν τον κάδο, αν είναι μικρή ανακαίνιση, εσύ τις κάνεις μια, πώς το λέμε αυτό, που κάνουν οι καλλιτέχνες σήμερα, εγκατάσταση. Εγκατάσταση, μπράβο. Είναι εγκατάσταση. Κάνει μια εγκατάσταση. Είσαι και ο Νίκος, μπράβο, στο φόντο, από πίσω, να μια εγκατάσταση. Αυτό είναι η Νεβάδα. Μιλάς για φόντο. Να, ορίστε φόντο.
χώρα του τετάρτου κόσμου. Στον Όπενχάιμερ, ο Όπενχάιμερ και ο στρατός τον είπα για να ανταγωνιστήσουν τους ανταγωνιστές να βρουν τη βόμβα την ατομική να τη φτιάξουν πιο γρήγορα στη ΣΥΠΑ από ότι οι Ρώσοι ή ο Χίτλερ. Τους πήγανε στο Λος Άλαμος. Τι είναι το Λος Άλαμος? Μες στην έρημο, κάπου ένα, που έγινε και η πρώτη πυρηνική έκρηξη. Να το Λος Άλαμος, δείξτε το. Να το Λος Άλαμος. Αν πάει η κάμερα, ας ανοίξουμε την κάμερα. Εκεί αριστερά είναι το Λος Άλαμος της Αθήνας. Αυτό το έργο είναι. Μήπως είναι Natura αυτό και γι' αυτό δεν το αλλάζουμε? Δεν ξέρω. Μήπως δεν ξέρω. Είναι αυτό είναι ένα έργο το οποίο στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε ένα ζήτημα κατασκευής έργων στην ώρα τους. Κανόνων. Και αυτό επιβολής κανόνων είναι. Θα μπορούσε, αν δεν φτιάξει το έργο, φίλε μου, στο κεφάλι. Ναι. Γιατί συμβαίνουν όμως όλα αυτά στην Ελλάδα? Γιατί δεν θέλει κανένας. Στην κυβέρνηση. Τα παράπονα στην κυβέρνηση. Εγώ δεν κυβερνώ, ούτε θέλω να κυβερνήσω. Υπάρχει. Είναι η κυβέρνηση που λέει θέλω συνένεση. Θέλω το ένα. Τι συνένεση και θέλω? Άμα δεν θέλει συνένεση, είναι 472 πυρκαγιές. 472 πυρκαγιές εξεράγησαν από την 1η Μαΐου έως προχθές, την Τρίτη. 475. Στον Ασπρόπυργο. Από τον Μάιο και μετά. Στη Δυτική Αττική οι περισσότερες στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, πήγε η πυροσβεστική, το κάνει ρεπορτάζ αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ. Πήγε η πυροσβεστική, έσβησε, έφυγε. Γιατί έφυγε? Θέλω να συζητήσουμε το γιατί έφυγε. Γιατί έφυγε? Γιατί την ημέρα, αν αναζητούμε το γιατί έφυγε, δεν έκανε δηλαδή ανάκριση να κοιτάξει να δει, παιδί μου, γιατί άραψε αυτή η φωτιά. Το αντιλαμβάνεστε, 475 πυρκαγιές. Λοιπόν, γιατί? Γιατί την ίδια μέρα που έκαιγε ο Ασπρόπυργος, απέναντι, και εγώ ήταν σε ένα σημείο, στο απέναντι ήταν ένα εργοστάσιο. Μπήκαν μέσα οι γνωστές, οι ομάδες, οι ευπαθείς, να κάνουν πλιάτσικο σε ένα εργοστάσιο. Και τα κυκλώματα σκράπ. Ειδοποιείται η αστυνομία και πηγαίνει ποια ομάδα, προσέξτε. Τι θα πει όποια? Ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Μπράβο, μείνε στο πρόληψη. Και πρόληψη και καταστολή. Αυτό είναι το ακρονίμιο, ρε Άρη. Μην με μαλώνεις, όποια τη λένε. Επειδή λοιπόν έχω διαφόρους στην Ελλάδα δικαιωματιστές και διαφόρους τέτοιους, οι οποίοι μιλούν πάντα για πρόληψη. Να μην φτάνουμε στην καταστολή, να μην είναι τίποτα. Πήγε η ομάδα πρόληψης. Τι έγινε? Και τους πήραν στο κατόπι, αυτοί που κάναν το πλάτσικο, άρχισαν και πετροβολούσαν το περιπολικό. Και μετά αυτοί πήγαν σε έναν καταβλισμό και τους πήραν στο κατόπι την Ελλάς, την Όπια, που ήταν μέσα. Όλοι μαζί. Ναι. Μπράβο. Τι αυτό έγινε? Είναι το ρωμαϊκό άσυλο, είναι άλλο πράγμα. Αλλά... Όχι, μισό λεπτό. Είναι 400... Πήγε να γίνει καταστρατήγης του ασύλου. Λοιπόν, αλλά αυτό που είναι παντού, δεν είναι μόνο η ευπαθής ομάδα. Το κατάλαβα, είναι όλοι. Παντού. Δεν υπάρχει κάποιος είναι ο οποίος... τόσο... Δεν είναι μια νησίδα παραβατικότητας σε έναν ωκεανό νομιμότητας. Όχι, όχι, είναι παντού. Ένας ωκεανός παντού. Παραβατικότητας όλο. Παντού. Ναι. Θα είναι εκεί. Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Επειδή είσαστε χήμαρος και οι δύο. Μισό λεπτό, ερώτηση. Περίμενε. Να σου πω τη δεύτερη περίπτωση. Ναι. Μήπως όμως, από την άλλη πλευρά, είναι και υπερβολικό να τα ζητάς όλα, γιατί αυτά που περιγράφουμε είναι παθογένειες δεκαετιών. Όχι, εφαρμογή νόμου είναι. Μισό λεπτό. Ναι, όχι, αρχίζουμε και λέμε εφαρμογή του κανόνα. Άρη. Είναι παθογένειες δεκαετιών. Το να λες ότι τώρα βρήκα τον υπεύθυνο, φτιάξτα χθες. Όχι. Μήπως είναι και υπερβολικό απ' την άλλη. Όχι, μισό λεπτό. Τη στιγμή που δεν συνεργάζεται κανείς μαζί του για να τα φτιάξει. Υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση. Έχω νόμους. Εφαρμόζονται οι νόμοι, αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Δεν θέλω καινούριους νόμους. Δεν είναι υποχρεωτική η διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή δεν κάνουμε αυτό μια κλήρωση. Αυτό είναι πολιτικό σχόλιο. Όχι, είναι πολιτικό σχόλιο. Εγώ έχω όποιος νόμους. Θέλει να κυβερνήσει, θα επιβάλλει τους νόμους για αρχή αυτούς που ψηφίζει ο ίδιος. Έχω νόμους. Δεν είπαμε να φέρει καινούριους νόμους. Νόμους έχω. Για να σας εφαρμόσουμε. Και μερικούς να τους αλλάξουμε, όπως το πρόστιμο, ας πούμε. Ναι. Αλλά. Πάμε στο άλλο. Για να συζητήσουμε και το άλλο. Πέσαμε όλοι πάνω στον Αλβανό. Και για την κυρία Μενδώνη. Στον συμπολίτη μας τον Αλβανό, αλβανικής καταγωγής πάνω στον Εύρο, που κάκιστα, δεν το συζητώ, τους πήρε μετανάστες και τους σουβάλιασε μέσα. Άρα καλά κάναμε και την πέσαμε, άμα κάκιστα. Την πέσαμε. Ναι, την πέσαμε. Αυτό όμως πρέπει να ακούσουμε λίγο. Το έκανε αυτό το κάκιστο, δεν το συζητώ, χείριστο. Είναι δυνατόν. Δεν καθιστά ο άνθρωπος τον νόμο. Αλλά τι θέλετε. Εκεί πάνω λέει υπάρχουν κάτι περάσματα, από τα οποία περάσματα μπαίνουν μετανάστες μέσα. Ναι. Λαθρέως. Γιατί δεν τα φυλάμε τα περάσματα?
Και πώς θα μπαίνουμε με τα πράγματα. Δεν ξέρω, ό,τι λέω. Ναι, αυτή είναι μία πτυχή, αλλά αυτό που λέει η Νικολέτα δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε όλοι σε ρήφιδες. Έτσι, δεν είναι και βγαίνουμε για παγανιά για τον άλλο. Εγώ νομίζω ότι λέει ότι υπάρχει μία τρύπα. Μην με πάρετε την πρότασή μου πάλι, μου το κάνει. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό χείριστα πήγε και έκανε μόνο στη σύλληψη. Κακό, δεν το συζητώ. Αυτό είναι τελειωμένη ιστορία. Λοιπόν, παρόδο, Άρη, πρώην μετανάστης ο ίδιος, έτσι. Πρέπει, παιδί μου, ξέρει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, άλλο λέω. Μην μου κόβετε την πρόταση. Όχι, όχι. Λέω. Το πέρασμα, γιατί δεν φυλάσσετε. Ναι. Αυτό τώρα μπορεί να μου δώσει μια απάντηση κάποιος. Το πέρασμα. Λέμε, διαπιστώνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την είσοδο ανθρώπων στην Ελλάδα παρανόμως. Έρχονται, λέει, από περάσματα. Τα περάσματα. Προφανώς δεν πάντα ξέρω από εδώ να ξέρω ποιο είναι το πέρασμα. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι εκεί υπηρετούν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν που είναι απλά, το πέρασμα. Άρη, ο συγκεκριμένος, γνωρίζοντας την περιοχή, αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να πάρει τηλέφωνο. Ναι, εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Είναι κακό τέλος. Δεν κάνει μέσα στο κουντρούμι. Ναι. Άλλο λέω, το αυτό. Πέρασμα. Λέω, παιδί μου, συζητούμε. Εμείς εδώ τώρα συζητούμε. Μην παίρνουμε το ένα και πάμε στο όλα. Συζητούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι γιατί δεν φυλάσσετε, απλή ερώτηση. Είναι το ίδιο γιατί με τα άλλα δεν φυλάσσετε το πέρασμα. Γιατί πήγε 472 φορές το πυροσβεστικό σώμα, έσβησε τη φωτιά. Προσέξτε, δεν ήταν μια γενικώς φωτιά, ήταν φωτιά στην Ήπετρο. Σβήστηκε η φωτιά, δηλαδή έκανε τη δουλειά της στο πυροσβεστικό σώμα, τη δουλειά του. Την έκανε και έφυγε. Ρωτάω, γιατί έφυγε. Καλά, εσύ ένα τέτοιο παράδειγμα, ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky. Ναι. Και είναι ο ρεπόρτερ μας, που πάνε οι διακινητές ανάποδα στην Εθνική. Ναι. Και είναι ο ρεπόρτερ. Από εδώ έρχονται οι διακινητές, δείχνει το δρόμο κανονικά. Από εδώ έρχονται οι διακινητές και μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα. Εσύ τι καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να υπήρχε από εκεί που έρχονται οι διακινητές. Σήμανση. Όχι, δεν θα υπήρχε. Ένα μπλόκο. Όχι, σήμανση. Ένα μπλόκο, αφού ξέρουμε σήμανση. Ότι από εδώ έρχονται. Όχι, σήμανση. Κανονικά από διακινητές από εδώ. Να λέει διακινητές με τεράστιο αριθμό. Ειδικό σήμα. Ειδικό σήμα. Ήταν εκεί. Λοιπόν ο ρεπόρτερ και έλεγε από εδώ έρχονται ούτε μισός αστυνομικός από εκεί που έρχονται. Ναι. Και λέει θα βάλουμε καρφιά και τέτοιο. Για να πάμε τώρα πριν κλείσουμε, γιατί είσαστε χήμαροι και οι δύο, δεν σας συγκρατούμε με τίποτα. Τι ποιο είναι το νόημα και του χυμάρου και πήγε 8 παρά 20, δεν είναι λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε μια ανακοίνωση, διάβαζα χθες, των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί ανέκυψε και αυτό το θέμα τις προηγούμενες ημέρες με η κυρία Μενδώνη που ουσιαστικά πήρε πίσω ένα κτίριο που είχε δώσει η Μερκούρη. Ανέκτησε δημόσια περιουσία που είχε παραχωρηθεί. Στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Οπουδήποτε, σωστά. Δεν είναι. Και είχε και μία ανακοίνωση χθες. Δεν ξέρω, την έχετε υπόψη σας. Ναι, Μάνο, για πες. Ναι, δεν τη θυμάμαι απ' έξω, αλλά είναι μία ανακοίνωση. Επειδή ζήτησε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμπαράσταση, γιατί φημώνεται η συνδικαλιστική του δράση, έβγαλε μία ανακοίνωση. Έβγαλαν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Λέει, ποια συνδικαλιστική δράση. Αυτή τη δουλειά έχουν. Καλά του έκανε η Μενδώνη, με λίγα λόγια. Και μια και λες για αυτό το θέμα, μιλάς για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε αναρωτηθεί ή θα πρέπει κάποιος να αναρωτηθεί να γίνει ένα ρεπορτάζ πόσα κτίρια του δημοσίου έχουν έτσι παραχωρηθεί. Περιουσία μας, δικιά μας, του Άρη, δικιά σου, ολονών. Έχουν παραχωρηθεί σε συλλόγους, οργανώσεις για να κάνουν ό,τι είναι αυτό που κάνουν, που μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα. Αλλά γιατί να το κάνουν σε βάρος μας, γιατί να το κάνουν χρησιμοποιώντας τσάμπα την περιουσία μας. Μόνο που αν θέλουν να έχουν τη δράση, να πληρώσουν ένα νίκη, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα τέτοια κτίρια που έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο σε συλλόγους και οργανώσεις. Μπορώ να πω κάτι για την κυρία Μενδώνη, για το υπόδειγμα Μενδώνη. Έλα, η κυρία Μενδώνη. Υπόδειγμα, είναι υπόδειγμα. Για μένα είναι υπόδειγμα. Ναι, ναι. Θα σας πω για να το τεκμηριώσω, να πω γιατί κατά την άποψή μου είναι, η κυρία Μενδώνη είναι υπόδειγμα. Θα έπρεπε τα υπουργεία μας κανονικά για να αποσυνδέσουμε τη λειτουργία του κράτους από το πολιτικό σύστημα. Τα υπουργεία, η κυρία Μενδώνη απλώς επειδή είναι και υπουργός γίνεται υπόδειγμα. Επειδή είναι και υπουργός. Η κυρία Μενδώνη είναι το παράδειγμα του CEO που θα έπρεπε να λειτουργούν τα υπουργεία. Δηλαδή θα έπρεπε τα υπουργεία μας να έχουν Μενδώνες. Κρατικούς λειτουργούς. Φύγε από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΜΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία, από την ξένη Νέα Δημοκρατία. Φύγε από τα πολιτικά. Θα έπρεπε να έχουν CEO που να λειτουργούν το Υπουργείο, να δουλεύει το Υπουργείο κανονικά. Φάμπρικα. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, παράγει τη δουλειά. Ο υπουργός ως πολιτικό πρόσωπο ή υπουργός δίνει την κατεύθυνση. Αλλά το υπουργείο από κάτω, δηλαδή δεν κατεβαίνει ο υπουργός να δει αν ανοίγει μπετούγια της πόρτας. Ο υπουργός δίνει την κατεύθυνση και λέει κυρίες και κύριοι, αποφασίζει η κυβέρνηση να κάνει το Α, το Β, το Γ, το Δ. Τραβάτε να το κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά σας.
Η κυρία Μενδώνη συγκεντρώνει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Χρόνια, επειδή ξέρει η κυρία Μενδώνη. Μάλιστα. Ξέρει τα πάντα μέσα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα, επειδή άκουγα διαφόρους που κλαίγανε και ορίονταν, επειδή λέει το έδωσε συγχωρεμένη η αείμνηστη η Μελίνα Μερκούρη, και λοιπόν πριν από 50 χρόνια. Είχαμε σφοδρές αντιδράσεις πάντως. Πώς το έδωσε, γιατί δεν το έδωσε. Εννοείται, δεν μπαίνω καν, αλλά το έδωσε πριν από 50 χρόνια. Γεια σας και χαρά σας. Πάντως, σχέδιο πυροπροστασίας στον Όσιο Λουκά, το οποίο είναι ένα μοναστήρι υπό την αιγίδα της UNESCO, δεν υπήρχε. Δεν λέω ότι είναι μόνο ευθύνη της κυρίας Μενδώνη, αλλά όφιλε σε ένα τέτοιο. Κατά περίπτωση, τι να σου πω τώρα. Το μοναστήρι δεν έχει λόγο να βάλει πυροπροστασία. Δεν τους νοιάζει αν θα καούν. Δεν ξέρω. Τι, αν πηγαίνει σε κάθε μονή από πίσω και λέει παρακαλώ πυροπροστασία. Αυτό το είναι πράγμα που πρέπει όλα. Είναι σαν τον Κουτσούμπα. Αυτό μου θυμίζει του Κουτσούμπα. Βγήκε ο Κουτσούμπας και χρηματοδότηση. Η λύση είναι η χρηματοδότηση. Οι προσλήψεις δηλαδή. Προσλήψεις, εννοείται. Εννοείται. Όταν λέμε χρηματοδότηση, τι εννοούμε. Προσλήψεις εννοούμε. Οι δημοσιοπάλληλα βάλουν για ένα εκατομμύριο ακόμα. Δεν λέει λεφτά. Και η κυβέρνηση θα βγει να πει δώσαμε τόσα. Για άλλη μία φορά να δείξω αυτό το εικονίδιο. Είναι από ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου, στοιχεία συγκεντρωμένα μιας 20ετίας από το 2000 έως το 2019 που δημοσιεύτηκε αυτό το ρεπορτάζ και το επικαιροποίησε η Ιωάννα Μάνδρου προσφάτως στην Καθημερινή. Οπότε έχουμε τις διώξεις και τις καταδίκες, έτσι, είναι αναλογικά. Αυτό που λέει, που χτυπιόμαστε με τον Μάνος και εγώ, που λέμε ότι δεν υπάρχει, δεν κανοναρχείται η κοινωνία χωρίς κανόνες. Ναι. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο κύριος Κικίλιας χθες ήταν πολύ αυστηρός. Μισό λεπτό. Θα τους αλλάξει τα φώτα. Να δούμε τι είπε ο υπουργός χθες, ένα απόσπασμα. Αλητήριοι εμπριστές βάζουν φωτιές θέοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές. Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Αυτό για μένα δείχνει αδυναμία. Ένα κράτος, μια σοβαρή κοινωνία, δεν βγαίνει να απειλήσει. Ξέρουν αυτοί ότι θα τους κυνηγήσουν και μάλλον θα τους βρουν. Σε ένα σοβαρό κράτος. Είναι σαν κάτι εραστές που λένε θα σου κάνω, θα σου δείξω αγάπη μου, θα δεις, θα κάνω κόλπα στο μετά και άντε να δούμε καμιά ταινία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Άρη και από σένα μια κουβέντα για να κλείσουμε. Επειδή από τις συλλήψεις καταλήξαμε σε έναν άρρωστο. 45 ετών, λες, στην αυλώνα. Άρρωστος. Έπαιρνε τα φάρμακα και του ξαναφούντωσε μέσα. Ναι, αλλά κάπως μέσα. Πρέπει να προστατευτούμε. Να δούμε και τα... Δεν είπα όχι, λέω, δούμε από τις συλλήψεις των αλητηρίων καταλήξαμε σε έναν άρρωστο, λέω. Ναι. Σε έναν άρρωστο, ψυχικά ασθενή, ο οποίος δεν έπαιρνε τα φάρμακα. Αυτά είναι τα ευρήματα, έτσι, στον 45χρονο. Αυτά είναι τα ευρήματα και τα βλέπουμε όλα. Έχει ναι, το φλόγιστρο, δεν τα φάρμακα του. Είχε βελόνες, βενζίνη, τώρα τον υπολογιστή. Απήχε από τη θεραπεία του αυτόν τον καιρό και φούντωσε μέσα του ξανά η επιθυμία. Πάμε όμως σε αυτό το οποίο... Έχει ενδιαφέρον αυτό που δείχνεις, Άρη, που σκοτεινιάσε με τις διώξεις και τις καταδίκες. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο εικόνα, για την αρρώστια του κράτους. Κάτσε. Μην βλέπουμε γραφήματα. Κοίτα εδώ εικόνα απευθείας από την Κεσαριανή χθες το βράδυ. Θα είχαν κανένα γάμο. Παιδιά, χθες το βράδυ έγινε αυτό. Ευτυχώς την προλάβανε τελευταία στιγμή στην Κεσαριανή. Θα πετάξαν τίποτα φαναράκια από καμιά εκκλησία πιο εκεί. Αυτό είναι ένα άλλο υπόδειγμα τώρα. Μπράβο. Εκεί ο δήμαρχος, αυτό είναι θέμα ρεπορτάζ. Ο δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, έχει οργανώσει εκεί στον ΣΠΑΙ ένα τοπικό δίκτυο προστασίας του ημιτού. Από μόνο και γι' αυτό κατάφερα να την πιάσουν άμεσα αυτό, τη φωτιά αυτή. Εγώ θα τον φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες τον Κωνσταντάτο να εξηγήσει πώς δουλεύει αυτό το πράγμα εκεί. Θέλει. Ξέρεις δηλαδή, πόσα χωράφια είναι στο ελληνικό έτσι τα... Λοιπόν, πάμε εδώ να σας πω εδώ... Να κλείσουμε 20.000 πυρκαγιές καταγεγραμμένες από το 2000 έως το 2021, πόσο είναι 20 χρόνια, εν πάση τόσοι. Από τις 19.000 διώξεις, 712 τιμωρήθηκε μόνο το 2,8. Μπράβο, εκεί κρατάω και με, το τάβο, και με τι τιμωρία έχει σημασία. Γιατί μπορεί να τιμωρηθεί και το 100%, άμα η τιμωρία είναι και να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο, δεν είναι τιμωρία. Εάν δεν ξέρει αυτό, αν δεν ξέρεις ότι η ποινή, και αναφέρομαι όχι στο δόλο, αναφέρομαι στην ηλιθιότητα. Γιατί εδώ, όπως ξέρετε, δύο είναι οι διώξεις. Η μία είναι η πρόθεση και η άλλη είναι η ηλιθιότητα, που λέει μια αμέλεια. Αμέλεια είναι πρέπει να είσαι ο πανίβλαξ. Ναι, δεν είσαι πανίβλαξ, είσαι αντικοινωνικός. Ναι. Δεν είσαι μόνο βλάξ. Δεν με νοιάζει τίποτα γύρω. Δεν έχεις νοητική στέρηση. Δεν είναι θέμα... Είσαι κρετίνος. Μην το λες έτσι. Εγώ λέω ότι είσαι ένας κανονικός άνθρωπος, όμως η συμπεριφορά σου αντικοινωνικός και βλάξ.
Σου λένε δεν θα βάλεις φωτιά και λες όχι, θα πάω να κάνω το δικό μου. Αυτό, αν δεν ξέρεις ότι θα διαπομπευτείς αν το κάνεις, δεν θα θεραπευτεί ποτέ τίποτα. Δύο μήνες στην Μπουζού. Όχι, δεν λέμε ισόπτωση. Δεν θέλει απόφαση αλλά θέλει και ονοματεπώνυμο. Ναι, 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 συμφωνώ. Επειδή αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου στην Καθημερινή και είχαμε και την παρέμβαση της εισαγγελέως της κυρίας Αδηλίνη, διάβαζα τον Αύγουστο του 2021 είχε ζητηθεί από την εισαγγελία διεξαγωγή έρευνα για τυχόν ύπαρξη εμπριστικού σχεδίου. Η έρευνα παραμένει ακόμα ανοιχτή. Ούτε καν έχει ολοκληρωθεί σε δικαστικό επίπεδο. Ήταν οι φωτιές της Βαρυπόμπης. Όχι, έχει δίκιο, μισό λεπτό, να το πούμε και αυτό. Το 21 είχαμε τις φωτιές στη Βαρυπόμπη και στην Εύβοια. Καταστράφηκαν ολόκληρες περιοχές. Μεσολάβησε το 22 που ήταν μια σχετικά καλύτερη χρονιά παρά την ζημιά στη Δαδιά, γιατί είχαμε πέρσι και πέρσι φωτιά στη Δαδιά, έτσι, στο δάσος Δαδιάς στον Εύρο. Και ήρθε η φετινή χρονιά που είναι όλεθρος. Η φετινή χρονιά σε επίπεδο καταστροφής είναι όλεθρος. Διάβαζα για την Πάρνηθα και να φύγουμε με αυτό ότι ό,τι κάει και το 7, κάει και τώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι η ίδια έκταση. 54.000 στρέμματα τότε, 57.000 σήμερα. Η ερώτηση παραμένει. Γιατί να μην καεί? Αυτό είναι. Γιατί όχι? Τότε κάει και το καθαρό ελατόδασος, τώρα κάει και η βρωμιά κάτω. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε το δάσος το οποίο ήταν αφρόντιστο. Περιαστικό δάσος. Περιαστικό δάσος. Εγώ πάντως περιμένω με ενδιαφέρον την προημερησία διατάξεως στη Βουλή. Σίγουρα, ναι. Είναι μια παράσταση, Ελληνίκο, την έχουμε δει 150.000. Την ίδια παράσταση θα δούμε. Επιτέλους να αποκτήσει ουσία. Ποια γιατί ουσία? Όχι. Δεν χρειάζονται συζητήσεις. Κουκιά μετρημένα είναι. Η κοινωνία δίνει το μήνυμά της. Καλό είναι και οι πολιτικοί να το λάβουν αυτό το μήνυμα. Δεν θα το λάβουμε συζητήσεις στη Βουλή προημερησίας διατάξεως σε επίπεδο αρχηγών. Αυτό είναι το θέμα. Τρέμει η πυρκαγιά, τρέμουν οι εμπριστές. Θα συζητήσουν οι αρχηγοί. Μαζευτείτε όλοι. Συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Κλείνει η περίοδος. Το καλοκαιρινό μας. Καλή συνέχεια, λοιπόν, μετά το διάλειμμα σας, φαντάζομαι. Κλείνουν τα θερινά. Μπράβο. Υποχωρείς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη που λένε. Ή μάλλον, να σου το πω για αλλιώς, έρχεται Οικονόμου και Παυλόπουλος να μας αντικαταστήσουν για 11 μήνες. Και Παπαδημητρίου Πορτοσάλτε για να κάνουμε το 20 λεπτό μας εδώ. Κάπου να φωνάζουμε και το Μάνο, θα τους πω από Δευτέρα.